καταρχήν όσον αφορά την επάρκεια και τα self-test που διανέμει η πολιτεία δωρεάν μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή που έδινε σε κάθε πολίτη από 2 τεστ, υπήρχε επάρκεια, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά και τα rapid που διενεργούμε στα φαρμακεία, και εκεί υπάρχει επάρκεια και όλα κυλούν ομαλά. Σε αυτό που λέτε τώρα για τις ουρές, εδώ έχω να επισημάνω το εξής. Η ουρά δημιουργείται για ένα και μόνο λόγο. Όχι ένα μόνο, κυρίως για ένα λόγο. Είναι το ότι δεν υπάρχει σταθερή τιμή. Με βάση τον νόμο υπάρχει ανώτατη τιμή διενέργεια του rapid test, οπότε και στην αγορά μπορεί να δει κανείς είτε σε φαρμακεία, είτε σε διαγνωστικά κέντρα, είτε σε ιατρία, η τιμή να πέφτει προς τα κάτω. Οπότε ο κόσμος επιλέγει προφανώς να βρει κάπου φθηνότερα και εκεί δημιουργείται και η ουρά. Τώρα βέβαια το διάστημα αυτό το τελευταίο είχαμε και άλλους λόγους δευτερεύοντες κατά τη γνώμη μου, όπως είναι οι γιορτές, γιατί στις γιορτές οι συναντήσεις γίνανε περισσότερες και ο κόσμος ένιωσε την ανάγκη να κάνει περισσότερα rapid, όπως ας πούμε και με το θέμα το ότι εξαπλώνεται η μετάλλαξη όμικρον και εκεί υπάρχει ένας πανικός. Αυτοί ήταν δύο δευτερεύοντες λόγοι που αυξήσαν ας πούμε το μήκος των ουρών, να το πούμε έτσι. Κατά τα άλλα όμως ανταπεξέρχεται η όλη κατάσταση, να την αντιμετωπίζουμε φαρμακοποιοί με το καλύτερο δυνατό τρόπο θα έλεγα, διότι φτάνουμε στο σημείο να υπερβαίνουμε και τα, τέλος πάντων, αυτά που οφείλουμε να προσφέρουμε και στις εφημερίες και στις διανεκτερεύσεις, ενώ βασικά και αυτό το τηρούμε, προτεραιότητα έχει ο πολίτης και ο ασθενής που έχει ανάγκη φαρμάκου, να προμηθευτεί φάρμακα, και βέβαια όμως εξυπηρετούμε και όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι ενδιαφέρονται να κάνουν ένα rapid test. Τώρα, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση και για την τιμή, το είπατε εσείς. Ποια είναι η τιμή, η ανώτερη για τα rapid και για τα self? Ναι, η ανώτερη για τα rapid test, σύμφωνα με τον νόμο, είναι τα 10 ευρώ. Και η κατώτερη? Η κατώτερη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μπορεί κανείς να πάρει και 1 ευρώ και 2 και 3 και 5. Στα self? Το self test είναι, το δίνουμε δωρεάν. Καταρχήν να σας πω για τον κόσμο να το ξέρει. Εγώ τώρα θα έρθω να πάρω ένα self test από το φαρμακείο σας, πώς θα το πάρω, αφού το πληρώνω? Εκείνο, κοιτάξτε να δείτε λίγο, το self test και το rapid test είναι το ίδιο πράγμα. Απλώς το ένα το παίρνει και το διενεργεί ο ίδιος ο πολίτης, γι' αυτό και παίρνει και την ονομασία self, ενώ το άλλο είτε είναι στο ιατρείο είτε στο φαρμακείο το κάνουμε εμείς. Έχει διαφορά, rapid, έχει είναι, διαφορά είναι στην τιμή. Το rapid και τα δύο. Κύριε Αντιπρόεδρε, αυτό ρωτάω. Αν το κάνω εγώ στο φαρμακείο, το οποίο λέτε ότι γίνεται rapid, έχει διαφορά από το αν το πάρω να το κάνω μόνος μου στην τιμή? Αυτό ρώτησα. Όχι, στην τιμή έχει διαφορά βεβαίως. Αυτό ρωτάω. Ποια είναι η τιμή? Μπράβο. Μόνο για να το δώσει στον πολίτη και χωρίς να διενεργηθεί και να ανεβεί στην πλατφόρμα το αποτέλεσμα, η τιμή του είναι, μπορεί να είναι και 3, μπορεί να είναι και 3,5, μπορεί να είναι και 4. Άρα αν το κάνω μόνος μου μπορεί να μου στοιχήσει 3 με 4 ευρώ το ανώτερο. Εάν μου το κάνετε εσείς μπορεί να πάει από 6 μέχρι και 10 ευρώ. Ακριβώς. Αυτή η διαφορά είναι γιατί παρέχετε τις υπηρεσίες σας και αμείβεστε εσείς, ή έχει και κάποια έξοδα επιπρόσθετα και ανεβαίνει εκεί η τιμή από τα 3,5 που αν το κάνω μόνος μου πάει στα 10 ας πούμε? Και βεβαίως είναι η υπηρεσία βασικά που πληρώνεται, αλλά βεβαίως υπάρχουν και τα έξοδα, έτσι. Όλα τα αναλώσιμα από γάντια, από αντισηψυχά, η αντισηψία που γίνεται στον χώρο της διενέργειας του τεστ, υπάρχουν έξοδα διάφορα. Αν θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια εκτύπωση. Καταλαβαίνω. Διαδικασία που νομίζω ότι τώρα, αν αυτοί που παίρνουν, που λέτε ότι παίρνουν 7 ευρώ ή 6 ευρώ, η διαφορά από 3,5 είναι 3,5 ευρώ. Τώρα, το άλλο ερώτημα που θέλω να θέσω, για να δώσω και το λόγο στους συναδέλφους που σίγουρα θέλουν να ρωτήσουν. Υπάρχουν διαφορετικά rapid self-test από εταιρείες, τα οποία κάποια είναι περισσότερο αξιόπιστα, κάποια λιγότερα, διότι ακούσαμε και κάτι τέτοια να μας λένε οι μικροβιολόγοι? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα ο κάθε κλάδος μπορεί και έχει το δικαίωμα να λέει αυτά που πιστεύει. Τα φαρμακεία, από όσο γνωρίζω εγώ, προμηθευόμαστε μέσα των αποθηκών μας και οι αποθήκες με τη σειρά τους από εταιρείες που έχουν πιστοποιημένα rapid test, πιστοποιημένα και έχουν τον κωδικό πιστοποίησης επάνω, και σίγουρα υπάρχουν διαφόρων εταιρεών rapid test,
Και σίγουρα πάντα υπάρχουν αποκλήσεις, γιατί 100% κανένα από όλα αυτά δεν είναι ασφαλές και αποτελεσματικό, αλλά τουλάχιστον έχει αποδειχθεί από την εμπειρία ότι πάνω από 90% υπάρχει η αξιοπιστία σε όλα αυτά τα rapid test. Μάλιστα. Κρατάω αυτό που είπατε, ότι το self και το rapid είναι το ίδιο, απλά το rapid είναι όταν μου το κάνετε εσείς, self γίνεται το rapid όταν το κάνω μόνος μου. Ακριβώς. Μάλιστα. Και βέβαια εκεί που το κάνει, όταν το κάνει ένας επαγγελματίας υγείας, νομίζω θα το συμφωνήσετε μαζί μου, σίγουρα και με την εμπειρία που αποκτά, που έχουμε αποκτήσει όλο αυτό το διάστημα, αλλά και από την κατάρτιση την οποία έχει ένας επαγγελματίας υγείας, θα το κάνει καλύτερα. Ενώ στον πολίτη αυξάνονται οι πιθανότητες να μην γίνει με τον τρόπο που πρέπει. Να μην κάνει σωστά τη λήψη, εννοείται. Ακριβώς. Λέγεται πως μέχρι την περασμένη άνοιξη τα rapid test τα προμηθευόμασταν στην Ελλάδα από 2-3 εταιρείες και ήταν κατά τεκμήριο αξιόπιστα. Κάτι που πλέον δεν υφίσταται. Από ποιες χώρες παίρνουμε αυτά τα rapid? Έχει ανοίξει πολύ η βεντάλια, υπάρχουν πολλοί προμηθευτές και είναι όλοι το ίδιο αξιόπιστοι? Υπάρχει μια πληθώρα χωρών και από Κίνα, Ανατολή γενικότερα, αλλά και από Γερμανία, από Αυστρία, υπάρχουν. Αλλά εκείνο που είναι το ζητούμενο, εδώ θα έπρεπε η πολιτεία να έχει καταρτήσει κατάλογο, το οποίο δεν το έχει κάνει, που εμείς το ζητούμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κάθε επαγγελματίας υγείας από εκεί που προμηθεύεται, η φαρμακοποίηση συγκεκριμένα μέσω των αποθηκών και οι αποθήκες από πιστοποιημένες εταιρείες, ελέγχουμε τις ποσότητες που παίρνουμε, αν τουλάχιστον υπάρχει ο κωδικός πιστοποίησης και αν είναι γνωστοποιημένος στον ΕΟΦ. Από εκεί και μετά όμως, ο ΕΟΦ θα έπρεπε να κάνει μια ανακοίνωση με ένα πίνακα των εταιριών που τελικά εγκρίνει. Τι ποσοστό θετικότητας καταγράφετε εσείς στα τεστ σας? Στην περιοχή μας είναι υψηλό το ποσοστό στα φαρμακεία. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι τώρα, δεν έχω κάνει κάποια έρευνα να δω και δεν είμαι προετοιμασμένος. Στο δικό σας φαρμακείο, για παράδειγμα. Αυτό το ερώτημα. Είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα για να απαντηθεί με ακρίβεια. Παράδειγμα, στο δικό μου φαρμακείο έχω παρατηρήσει ότι εδώ σε εμάς το τελευταίο διάστημα στα 100 τεστ, ας πούμε, θα βρούμε και κάπου 7-8 θετικά. Μάλιστα. Περίπου. Αυτή είναι μια αναλογία προσωπικής εμπειρίας. Δεν μπορώ όμως, δεν είμαι έτοιμος για να σας πω για κάτι γενικότερο. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω μόνο πάνω σε αυτό που ρωτήσατε, επειδή έχουμε μεγάλη επικοινωνία με τους γιατρούς του νοσοκομείου, μας λένε από το νοσοκομείο εδώ της Κομωτινής, παράδειγμα, ότι πάρα πολλοί πολίτες προσέρχονται με κριτήριο το τεστ που κάναν στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή με το self-test τελικά, αυτό που παίρνει, που μοίραζε η πολιτεία το προηγούμενο διάστημα αναπολύτη δύο τεστ, έκανε δουλειά. Μπορεί, ας πούμε, να μην έκανε το 100%, αλλά έκανε μια πολύ καλή δουλειά, ας πούμε, και απομόνωσε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σε άλλη περίπτωση θα κινούνταν και θα μεταδίδανε τον ιό.